Θα ήθελα να μου πείτε τι έχετε να πείτε για το ανταποδοτικό τέλος, για το τέλος ανθεκτικότητας δηλαδή. Πώς τοποθετείτε το ΚΚΕ απέναντι σε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Το βασικό δίλημα που τίθεται, όχι μόνο για τον τουρισμό, σε κάθε τομέα της ζωής μας, ο τουρισμός είναι προνόμιο ή είναι δικαίωμα? Διότι κάθε φορά που γίνεται αναφορά στον τουρισμό, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την οικονομία, τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ, η συμβολή του στην απασχόληση για έναν μεγάλο επενδυτικό προορισμό και πάει λέγοντας. Και μάλιστα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2024, με την αντίστοιχη περσινή χρονιά, είχαμε μία αύξηση αφήξεων 8% με εισπράξεις κοντά στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, που αυτές οι εισπράξεις σημαίνουν πολύ περισσότερα σε σχέση με το 2023. Τελικά, τι αποκόμισαν οι εργαζόμενοι από αυτό το σύνολο των εισπράξεων και τα κέρδη που αποκόμισαν οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις και τι έβαλαν στη τσέπη τους οι μεγάλοι ξενοδόχοι που τρέχουν συνέχεια να μετατρέψουν τα τετράστερα σε πεντάστερα, σε εξάστερα, σε εφτάστερα και πάει λέγοντας. Και το λέω αυτό διότι εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τον τουρισμό απλά ως οικονομική επένδυση, αλλά και ως κοινωνική επένδυση. Δηλαδή, αυτό που κοινωνική επένδυση για τους εγχώριους τουρίστες ή για τους εισαγόμενους? Μα για όλο τον κόσμο, αλλά πριν απ' όλα για τους δικούς σου ανθρώπους που ενώ αποτελεί μια κοινωνική ανάγκη εδώ και 50 χρόνια η αναψυχή σκόπιμα αποκρύπτεται ότι αποτελεί ως τέτοια, δηλαδή ως κοινωνική ανάγκη. Δηλαδή σχεδόν κανείς σήμερα δεν μιλάει για τον τουρισμό ως δικαίωμα αλλά αποκλειστικά ως ένα πανάκριβο εμπόρευμα από το οποίο είναι αποκλεισμένη η συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Και μάλιστα, μόνο αν δούμε ορισμένα από τα στοιχεία, καταλαβαίνει κανείς ότι η πλειοψηφία των ξενοδόχων που δημιουργήθηκαν την τελευταία 20ετία, πάνω από το 70%, ανήκουν στις τρεις υψηλότερες κατηγορίες με τιμές ενοικίασης δωματίων. Τώρα, ως προς το ανταποδοτικό, προσέξτε, αυτό που επιχειρούν κάθε φορά όταν μπαίνει ένα ανταποδοτικό τέλος, οι ξενοδόχοι το μετακυλίουν στον πελάτη. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει? Σημαίνει πανάκριβα εισιτήρια, σημαίνει πανάκριβες κόμιστρα, σημαίνει πανάκριβα τα πάντα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε ότι σήμερα αυτό που απαιτείται είναι να υπάρξει μείωση της τιμής των εισιτηρίων, κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωση στα καύσιμα, κατάργηση διοδίων, δωρεάν μετακινήσεις για τους ανέργους, για τους φοιτητές, έτσι και επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα νησιά κατά 50%. Πάμε στην κυρία Σπυριδάκη. Και να διευρυνθούν βέβαια να και τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού και κυρίως τα εργασιακά θέματα, και να κλείσω με αυτό, τα εργασιακά θέματα που είναι η σύγχρονη γαλέρα. Τα ξενοδοχεία σήμερα είναι σύγχρονες γαλέρες με μισθούς από 850 έως 1.200 ευρώ, που σημαίνει όταν δουλεύουν 6 μήνες το χρόνο, το ετήσιο εισόδημά τους μαζί με το επίδομα ανεργίας που θα πάρουν τους υπόλοιπους 6 είναι από τα 7.000 ευρώ έως τα 10.000 ευρώ. Πέστε μου ποιος εργαζόμενος μπορεί να ζήσει κάτω από τέτοιες συνθήκες και όταν δουλεύει όχι 8, 10, 12 και 13 ώρες. Η θεμελιακή θέση του ΚΚΕ για την ανάπτυξη τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού τουρισμού, ώστε να έχουν όλη τη δυνατότητα πρόσβασης και γνωριμίας με τους λαούς άλλων χωρών, την ιστορία, τον πολιτισμό τους, βρίσκει απάντηση μόνο μέσα από την πολιτική πρόταση που έχει το ΚΚΕ για την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, άρα και της αναρχίας της καπιταλιστικής παραγωγής. Σε όποια διάσταση και αν το δει στο σημερινό σύστημα, το κριτήριο πάντα θα είναι το κέρδος, άρα χαμένες βγαίνουν οι λαϊκές ανάγκες. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει κατάργηση καπιταλιστικής ιδιοκτησίας? Ότι όλες οι υποδομές, δηλαδή δρόμοι, σιδηροδρομικά δίκτυα, ναυσιπλοεία, αεροδρόμια, η γη, τα δάση, η ορεινή όγκη, η αγιαλή, θα κοινωνικοποιηθούν από μια λαϊκή εργατική εξουσία, όπως λέει το ΚΚΕ. Τι βάθος χρόνου το φαντάζεστε? Και με κεντρικό σχεδιασμό. Το βάθος χρόνου θα εξαρτηθεί από την προσπάθεια που καταβάλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτές τις συνθήκες να οργανώσει μια πραγματική κοινωνική συμμαχία
και με την εργατική τάξη και με τα φτωχά στρώματα των ΕΒΕ και των αγροτών σε ένα κοινό αγώνα προκειμένου να το διεκδικήσουν αυτό το Κυρία πράγμα. Αλλά από εκεί Σιδηχάκη. και μετά όμως, από εκεί και μετά όμως, παλεύουμε και μέσα και έξω από τη Βουλή, έτσι ώστε πραγματικά, για παράδειγμα, να υπάρχει μια ελεύθερη είσοδο στα μουσεία, αδελφέ, να υπάρχει ένα ενιαίο δημόσιο φορέα, ιαματικές πηγές και τα λουτρά. Να αναπτυχθούν πολιτιστικές μορφωτικές εκδρομές. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ, όπως σας είπα, και φυσικά να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες θα τηρούνται με Κυρία μισθούς Σιδηχάκη, αξιοπρέπειας και να τηρείται και το ωράριο. να Κάτω από τηρείται και ο αυτές τις χρόνος που συνθήκες έχετε ο θα καθένας από δοθεί εσάς και να η είναι μάχη, δίκαιος κλείνω, και της φοβάμαι ότι αδικό απεργίας τους είναι 20 του ομιλητές σας, αν μήνα. σας αφήσω να μιλήσετε κι 20 άλλο. του Νοέμβρη η μεγάλη απεργία που θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική πανεργατική.